τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε το θέμα. Και ακόμα περισσότερο όταν ο όρος transsexual είναι προσβλητικός προς αυτά τα άτομα. Αν θέλουμε λοιπόν να ασχοληθούμε σε βάθος με πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε σωστά, ας ασχοληθούμε λίγο περισσότερο. Προχωρώ. Έχω έναν ενδιασμό όσον αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 1 που έχει υποθεί με την εμφάνιση, μήπως δημιουργήσει στερεοτυπικά ζητήματα στην αντιμετώπιση από τους δικαστές και άρα μήπως θα μπορούσαμε να το δούμε και τελειώνω εδώ. Θα ήθελα να ασχοληθώ και περίμενα ότι θα ασχολιόμουν με τη Νέα Δημοκρατία και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ο κύριος Δελής δεν μου άφησε κανένα περιθώριο. Κανένα απολύτως περιθώριο και άρα θα ασχοληθώ μόνο με αυτό. Έχω την εντύπωση που είναι πραγματικότητα ότι το χειραφετητικό αίτημα, το ατομικό και το κοινωνικό, είναι βαθιά ριζωμένο και είναι πυλώνας της μαρξιστικής ιδεολογίας. Το χειρατοφοιτητικό αίτημα για το ατομικό χειρατοφοιτητικό αίτημα για το ΚΚΕ δεν υπάρχει. Υποκύπτει, θυσιάζεται στο κοινωνικό. Ο καθένας μπορεί να κρίνει αν αυτό έχει βάση. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον αντικομουνισμό. Τα στελέχη του ΚΚΕ, όταν τους ασκείται κριτική, η πρώτη τους απάντηση είναι αντικομουνισμός. Να μας πείτε ότι δεν δέχεστε κριτική, ότι είστε ιερά πρόσωπα, ότι είστε το τέμ του κομμουνισμού και άρα εμείς δεν δικαιούμαστε να κάνουμε καμία απολύτως κριτική σε αυτά που λέτε. Γιατί οποιαδήποτε λέξη κι αν αναφέρουμε που θα είναι επικριτική σε εσάς, είναι αντικομουνισμός. Συγγνώμη, αλλά δεν έχετε πάρει την αντιπροσωπεία των κομμουνιστικών ιδεών, όχι στην Ελλάδα, παγκόσμια. Για να μην πω ότι η μεγαλύτερη δυσφήμιση είναι η ύπαρξη του κόμματός σας για την κομμουνιστική ιδέα. Προχωρώ. Έχουν έρθει εδώ το σύνολο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και εκφράζεται θετικά για το νομοσχέδιο. Σκεφτήκατε ποτέ ότι πάτε κόντρα σε ένα ολόκληρο κίνημα? Γιατί πάλι θα προσφύγω στην αριστερά που έλεγε ότι η αριστερά για να μπορέσει να κερδίσει κόσμο και να γίνει πλειοψηφική και ηγεμονική θα πρέπει να μπει στον κόσμο, να γιωθεί με τα κινήματα, να μπορέσει να συγχρονιστεί, να ακούσει και να μεταδώσει. Εσείς με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ανταλλάσσετε έστω και μία καλημέρα? Όχι. Δεν έχετε την παραμικρή σχέση με αυτή την κοινότητα. Και πέραν τούτου, επειδή δεν έχετε και καμία σχέση, θέλετε να την ποδηγετήσετε κιόλας, να της πείτε ποιο είναι το σωστό για αυτήν. Αλήθεια ξαναλέω, ακούσατε τι είπε η κοινότητα χθες εδώ? Ότι διάκειται θετικά προς το νομοσχέδιο? Όχι. Εσείς έχετε δίκιο, πολύ απλά. Πάμε λοιπόν τώρα στην επιστήμη. Η επιστήμη που έχει εξελιχθεί τα τελευταία 70 χρόνια, την έχετε παρακολουθήσει καθόλου? Τα κινήματα που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 60 και υπερασπίστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν κινήματα αστικής δημοκρατίας? Αυτό που έγινε το Μάιο στη Γαλλία, να μην πω και τις απαγορευμένες λέξεις, στην Τσεχοσλοβακία και όπου αλλού, σας έχει επηρεάσει καθόλου? Ό,τι έχει γραφτεί για τις κοινωνικές επιστήμες από κομμουνιστές ανθρώπους και αριστερούς, εσάς δεν σας έχει αγγίξει καθόλου? Είναι δυνατόν να λέτε ότι δεν υπάρχει δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού? Και για να μην υποθεί ότι πάλι διαστρεβλώνω τα λόγια, το ξαναδιαβάζω. Το ΚΚΕ λέει: ουσιαστικά το νομοσχέδιο θεμελιώνει ατομικό δικαίωμα στον προσδιορισμό του φύλου με βάση την υποκειμενική άποψη που έχει το άτομο για το φύλο στο οποίο ανήκει. Όμως το φύλο προσδιορίζεται αντικειμενικά και αυτό δεν σχετίζεται με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μείνει από επιστημονικά καύσιμα από τη δεκαετία του 90. Δεν έχει παρακολουθήσει τις εξελίξεις, δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που ανυπαριστά το κοινωνικό φύλο δεν αντικατροπτίζει πάντα στο θεωρούμενο ως βιολογικό. Αυτό δεν τους απασχολεί. Το δεύτερο, ξαναδιαβάζω από πρακτικά, από την πρώτη σας ομιλία. Για βιολογικούς και άλλους λόγους, το άτομο βιώνει μια έντονη σύγκρουση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του φύλου του και στο φύλο στο οποίο νιώθει ότι ανήκει. Και άρα πρέπει να στηρίζεται η ολόπλευρη κοινωνική προστασία του ανθρώπου και στη συνέχεια η όποια νομική αντιμετώπιση. Δηλαδή τρελάδικο, κλείσιμο, ψυχιατρία, ζουρλομαδίες κτλ. Και μη μου πείτε ότι οι ομοφιλόφιλοι στη σταλινική περίοδο της Σοβιετικής Ενώσεως δεν αντιμετωπίστηκαν έτσι, γιατί μάλλον θα πείτε ψέματα.
Γιατί έτσι αντιμετώπιζε η σταλινική Σοβιετική Ένωση οποιονδήποτε έβγαινε από τα θέσφατα, από το πλαίσιο που ο σταλινισμός όριζε. Αν δεν ήσουν λοιπόν συμβατός σε όλα τα επίπεδα με το σταλινισμό, απλώς είχες άλλη τύχη. Και αυτό δεν είναι κομμουνισμός, να με συγχωρήσετε. Θα κλείσω λοιπόν με την αναφορά μου για να πω και δύο ακόμα πράγματα προς το ΚΚΕ. Συνήθως το ΚΚΕ φημίζεται ότι δεν λέει ψέματα. Θέλω να μου πείτε, και θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν κάνω λάθος, που έχετε δει υποσιτισμένα παιδιά που λιποθυμούν στα σχολεία σήμερα. Θέλω να μου φέρετε ένα παράδειγμα. Γιατί είναι κρίμα να λέτε και ψέματα μεταξύ όλων των άλλων αντιεπιστημονικών πραγμάτων που είπατε. Συνεχίζω και κλείνω με αυτό. Υπάρχει μια προσπάθεια, αφού δεν μπορούμε να πούμε κάτι κακό για τους τρανς ανθρώπους, να υπονοήσουμε ότι αυτό θέλουμε να το κάνουμε, εμείς θέλουμε να το νομοθετήσουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αποτυχημένοι άντρες αθλητές και θέλουν να κάνουν καριέρα ως γυναίκες αθλητές. Όνειρό τους ήταν από τη στιγμή που γεννήθηκαν να πάνε στο Άγιο Όρος και προτιμούν να περάσουν όλη τους τη ζωή στιγματισμένοι, δεχόμενοι bullying για να μην πάνε στρατό. Εντάξει, ας πούμε κάποιο επιχείρημα που έχει τουλάχιστον μια κοινή λογική βάση. Γιατί αν δεν θέλουμε να τους αποδεχθούμε αυτούς τους ανθρώπους, μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Εμείς λοιπόν που θέλουμε να τους αποδεχθούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ορίζουμε τα ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ως βάση της κοινωνίας, θα τους βοηθήσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχουμε και όσο περισσότερο μπορούμε. Και γάμο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε ομόφυλων ζευγαριών και παιδοθεσία.